Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Road to Glory. Είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε το πρώτο μας recap για το πρώτο μας Weekend League. Το recap μάλλον για το πρώτο μας Weekend League, να το δείτε πόσο λίγο καλύτερα. Αλλά δεν θα δούμε μόνο αυτό, γιατί έχω κάνει πολλά πράγματα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα που κάνω το βίντεο στο account. Κυρίως την Παρασκευή δηλαδή, έκανα αρκετά πράγματα γιατί περίμενα το update. Που όλοι περιμέναμε το update και μάλιστα αυτό με πήγε πίσω στο χρόνο. Και γενικά σε όλο μου το πρόγραμμα, γιατί περίμενα μέχρι τις 8 το απόγευμα, 8-9 η ώρα πρέπει να ρίξω τα παιχνίδια. Που με πήγε πάρα πολύ πίσω αυτό, στο Weekend League. Και με πήγε πίσω και σε ό,τι έχει να κάνει με τα βίντεο. Θα είχατε πολύ περισσότερα μάτς να δείτε, γιατί να πω ότι σε αυτό το επεισόδιο σήμερα θα κάνουμε όλα τα μάτς, αλλά θα δείτε, δεν θα δείτε πολλά μάτς. Θα έχω κάνει μια περίληψη, α το πούμε, το Weekend League, για να μην πάμε πολύ μακριά στη βδομάδα και σας δείχνω μέχρι την Πέμπτη παιχνίδια, μέχρι την Τετάρτη παιχνίδια. Οπότε ναι, κάνω μια περίληψη. Εδώ βλέπετε, ξεκινάμε με το SBC που σας είχα πει, είχα κάνει τα δύο κομμάτια, μας είχαν μείνει άλλα δύο και έκανα τον Λούκας, πολύ σημαντικό. Σχεδόν 15k παιδιά μου κόστησε ο Λούκας, μαζί με τα πακέτα, μαζί με το, ό,τι είχαν tradable και τα λοιπά ή ό,τι είχα στο club. Σχεδόν 15k μου κόστησε ο Λούκας, νομίζω έπρεπε να γίνει. Ήτανε must, ήτανε χάριζε, δεν γινόταν να μην έχουμε τον Λούκας. Ούτως ή άλλως είναι Premier League, δεν γίνεται όλη χρονιά να χρησιμοποιήσουμε Premier League, εννοείται. Γενικά έχει πολλά SBC. Το clip θέλω όταν θα μπούμε στα match, επειδή ήταν ένα περίεργο Weekend League, το πρώτο Weekend League ήταν από τα πιο περίεργα που έχω παίξει γενικά και νομίζω ήταν ένα πρώτο Weekend League, από τα πρώτα Weekend League που έχω παίξει στο 17 και στο 18, νομίζω το πιο περίεργο, το πιο... Δεν ξέρω, δεν υπάρχει λέξη ακριβώς να περιγράψω το Weekend League μου, θα το δείτε πως πήγε στο περίπου, θα θέλω να σας τα περιγράψω. Όσο βλέπετε τα SBC θέλω να μιλήσουμε λίγο για να σας απαντήσω σε κάποια σχόλια για να μην τα αφήνουμε πολύ μακριά. Όπως βλέπετε βγάλαμε και Coman. Γι' αυτό μειώθηκε πολύ το κόστος του Λούκας. Οπότε ναι, θα δείτε αρκετά πράγματα που έχω κάνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και θα μπούμε στο gameplay και θα σχολιάσουμε το gameplay. Αλλά ξεκινήσουμε με σχόλια και δείτε τι έχουμε κάνει στο account. Γιατί έχουμε κάνει πολλά SBC, έχουμε πετύχει αρκετούς παίκτες. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Και λοιπόν, ξεκινάω με τον Ντινάρα, όπως σας είχα υποσχεθεί σε προηγούμενο επεισόδιο. Έχω αφήσει ένα σχόλιο γιατί μου έχει κάνει ένα σχόλιο. Αποφάσισε ο Ντινάρας να κάτσει να γράψει σοβαρά. Δεν γίνεται να μην διαβάσουμε το σχολείο του. Λοιπόν, λέει ο Ντινάρας μας εδώ πέρα. Λέει: καλησπέρα Δήμο και καλή αρχή. Σε ευχαριστώ, αγορίνα μου. Θέλω να μου πεις την άποψή σου γενικότερα περί. Περί του gameplay. Αλλά πιο συγκεκριμένα για τους άθλιους θερμοφύλακες, οι οποίοι δεν μπλοκάρουν ποτέ την μπάλα παρά την ακουμπάνε ίσα-ίσα για να πάει στον αντίπαλο και να σκοράρει με rebound. Όπως λέμε. Ποια η άποψή σου. Καταρχάς, το gameplay έχει πολλά θέματα. Ένα από αυτό είναι αυτό που λέει εδώ ο Ντινάρας μας. Είναι οι θερμοφύλακες. Δεν είναι το μεγαλύτερο θέμα του παιχνιδιού. Πάντα οι τερματοφύλακες θα είχαν μερικά bugs. Έχει ένα θέμα, ισχύει αυτό, είναι κάποια shoot που τα αποκρούει γελία. Εδώ πετυχαίνουμε από usual upgrade το Rodrigo. Πάρα πολύ καλό pack pull, πολύ δυνατό. Ωραία καρτούλα ο Rodrigo. Έχει ένα θέμα με τους τερματοφύλακες λοιπόν το παιχνίδι. Έχει αυτό το θεματάκι, τα διοξήματα από κοντά είναι λίγο κουλά, μπαίνουν πολλά rebound. Επίσης έχει πολύ περίεργα animation σε κάποιες φάσεις. Δηλαδή τώρα για την μπάλα, έτοιμο να την μπλοκάρει και αντί να την μπλοκάρει κατευθείαν. Περιμένει, του έρχεται στα πόδια και την αφήνει την ελεύθερη μέχρι να έρθει αμυντικός και να την μαζέψει. Έχει κάποια περίεργα θεματάκια, γενικά το παιχνίδι έχει θεματάκια. Άμα κάτσουμε να τα αναλύσουμε θα φάμε όλο το βίντεο αυτή τη στιγμή. Θέλει οπωσδήποτε update, EA παίζει με την νοημοσύνη μας αυτή τη στιγμή. Παίζει με το πορτοφόλι μας ουσιαστικά γιατί έχουμε πληρώσει για ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν έτοιμο να βγει στην αγορά. Μεταξύ μας. Και δεν το λέω με καμία κακία, δεν το λέω με καμία προκατάληψη, δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο. Το λέω γιατί είναι αυτό που νιώθω όταν παίζω το παιχνίδι. Όταν έχεις παράπονο για το ένα, έχεις παράπονο για το άλλο, έχεις παράπονο για το παράλληλο και δεν είμαι μόνο εγώ, το ακούς από παντού και υπάρχουν πολλά θέματα μέσα στο παιχνίδι, σημαίνει ότι το παιχνίδι ήθελε δουλίτσα ακόμα. Δεν ήταν έτοιμο να βγει και okay, πολλά παιχνίδια το δέχομαι έτσι και το FIFA πολλές φορές όπως και φέτος και πολλά άλλα παιχνίδια που έχουν βγει και δεν είναι sports games και άλλα διάφορα παιχνίδια. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα βγει ένα παιχνίδι και κάτι έχει παιχτεί λάθος και δεν βγαίνει ακριβώς καλό έτσι όπως το περιμέναμε. Η εταιρεία όμως εκεί. Δεν το αφήνει πάρα πολύ έτσι, γιατί ξέρει ότι έχει κάνει πατάτα, δουλεύει και το πατσάρει και βελτιώνει την κατάσταση. Εδώ η EA μας έχει αφήσει 2 εβδομάδες χωρίς patch, ανακοίνωσε patch, στο PC έγινε το patch. Στο PC έχουνε άλλο παιχνίδι παίζουν στο PC. Εμείς περιμέναμε την Παρασκευή με ανακοίνωση EA, αν δεν κάνω λάθος, ήταν επίσημη. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ήταν επίσημη. Δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει υποθεί τίποτα. Εδώ άλλο ένα board από το SBC που κάναμε που έδινε 3 UCL παίκτες και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι tradable gadgets. Και έτσι θα τον λέω, παιδιά, γιατί πάλι μου λέγατε πολλά. Οκ, okay, ο A9 Skills λέει πολλά ονόματα λάθος, αλλά επειδή είναι Πορτογάλος και ο Γκέτζ είναι από την Πορτογαλία,
λογικό. Σαν να μου λέτε εσείς ότι είστε από την Ελλάδα και, δεν λέτε, και λέτε λάθος τον Παπασταθόπουλο. Λέμε λάθος τον Παπασταθόπουλο. Όχι, δεν γίνεται να πεις λάθος τον Παπασταθόπουλο. Οπότε και ο. Ήταν σκύλο, νομίζω δεν τον λέει σωστά γιατί είναι από τη χώρα του. Δεν νομίζω να μην ξέρει την προφορά της χώρας του. Οκ. Okay. Οπότε θα τον λέω Γκέτζ εγώ τώρα γιατί έτσι τον έχω μάθει. Λοιπόν. Ναι. Περιμέναμε ένα patch το οποίο νομίζω ότι είχε ανακοινώσει ότι την Τετάρτη έγινε στο PC και την Παρασκευή θα γινόταν στο PS4 και στο Xbox, στις δύο κονσόλες. Δεν έγινε τίποτα. Αυτή είναι η ομάδα, εντωμεταξύ, να κάνω πάυση σε αυτά που λέω, αυτή είναι η ομάδα. Αλλάξαν πολλά πράγματα, έγινε full La Liga η ομάδα, λόγω του Μαρσέλο ήθελα να τον βάλω στην ομάδα. Ενίσχυσα την άμυνα όπως βλέπετε, τα δύο pack pools μας κάναν και κάποια upgrade, ας πούμε, αριστερά ένα upgrade ο Gage, ένα overall πάνω. Και βάλαμε τον ερωτήρικο στη θέση του Μπατσουαγή. Κάνουμε άλλο ένα UCL upgrade. Είναι walkout όπως είδατε, αν το προσέξατε. Ισπανός CB θα είναι ωραίο, όμως όχι. Πετυχαίνουμε ξανά πικέ αυτή τη φορά στη UCL κάρτα του. Δεν είναι usable, είναι untradeable. Κάποια στιγμή ίσως φανεί χρήσιμος. Okay. Θα προτιμούσα να είναι ωραίο, αλλά ίσως φανεί χρήσιμος έστω και off gameplay, ας πούμε, σε SBC κλπ. Ναι, οπότε αυτά δεν θα κουράσω άλλο με το gameplay. Ξέρουμε ότι έχει θέματα. Περιμέναμε ένα update, δεν έγινε το update. Εδώ σας δείχνω ότι πούλησα ο Φεκίρι, να ξέρετε τι είναι από τον draft. Δεν πρόλαβα να βάλω το gameplay του draft γιατί, όπως σας είπα, έχασα πολύ χρόνο. Προχωρήσαμε πάρα πολύ. Προχώρησαν τα πράγματα πάρα πολύ και δεν ήθελα να μείνουμε πολύ πίσω ό,τι αφορά με το πρόγραμμα που υπάρχει στο FIFA και με ό,τι σας δείχνω στο Road to Glory. Ας προχωρήσουμε παρακάτω γιατί έχουμε και άλλα σχόλια να διαβάσουμε. Μισό λεπτό να βρω το επόμενο σχόλιο. Καλησπέρα Δήμο, μου λέει ο Βασιλάκος Δημήτρης. Λοιπόν, το λέω στο. Καλησπέρα Δήμο και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνεις. Ήθελα να ρωτήσω με ποιους τρόπους μπορούμε να προκριθούμε στο γουλού. Είναι μόνο με τα Foot Rivals ή θα υπάρχει και άλλος τρόπος? Μόνο Foot Rivals. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παιδιά. Και αν περάσεις μια φορά στο γουλού, αν κάνεις 11 νίκες, είναι αυτόματη πρόκριση. Εδώ άλλο ένα board. Άλλο ένα board, μάλλον. Ο Πίτσι από την Μπενφίκα. Αυτά. Μόνο Foot Rivals. Δεν ξέρω αν το είχα απαντήσει αυτό. Δεν θυμάμαι. Νομίζω δεν το είχα απαντήσει αυτό το σχόλιο, αλλά μόνο με boards. Μόνο με boards λέω. Καλά. Okay. Κάλμα. Μόνο Foot Rivals. Μόνο από Foot Rivals γίνεται να περάσεις. Και αν κάνεις 11 νίκες στο γουλού, είναι αυτόματη πρόκριση. Επόμενο σχόλιο είναι από τον Alex Mokas 32 και μου λέει: Γεια σου Δήμο, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις αν οι Champions League players παίρνουν upgrade, αν πάρουν μια inform? Αυτοί που έχουμε πάρει μέχρι τώρα δεν παίρνουν upgrade, παιδιά. Είναι απλά ένα upgrade. Είναι συνένα. Είναι σαν μια inform. Κάτι τέτοιο. Είναι κάτι καινούριο, έτσι. Εδώ κάνουμε τα marquee matchups. Να σας εξηγώ και τι γίνεται λίγο. Αν και αν παρακολουθείτε το gameplay, το πίσω από πίσω το παιχνίδι, θα καταλάβετε τι κάνουμε. Ναι, αυτοί οι παίκτες δεν παίρνουν upgrade, παιδιά. Είναι έτσι οι κάρτες τους. Είναι σαν inform, ας πούμε. Ο Πικέ είναι μια inform του Πικέ, ας πούμε. Η 88 που πετύχαμε, για παράδειγμα. Αλλά από ό,τι φημολογείται και από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχουν και άλλες UCL κάρτες που θα είναι σαν one to watch. Τώρα πότε θα βγουν. Πώς θα παίρνουν τα upgrade, λογικά τα παιχνίδια στην πραγματικότητα του Champions League. Αλλά γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες κάρτες. Είδα ότι θα έχουμε σαν one to watch Champions League, θα έχουμε και SBC Champions League, premium SBC, που θα έχει άλλο design. Αυτά φημολογούνται, δεν ξέρω αν ισχύουν. Υπάρχουν στα concepts, στα design των καρτών. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως αυτές που έχουν βγει μέχρι τώρα δεν παίρνουν upgrade. Δεν είναι live items, ξέρω, δεν αλλάζει το. Το rating. Δεν αλλάζει το rating. Επόμενο σχόλιο είναι από τον Jimmy's Louis και μου λέει: Δήμο, πιστεύεις ότι είχε ανεβάσει το pack lag αυτή τη χρονιά? Γιατί πέρσι αυτή τη στιγμή δεν είχα βγάλει τίποτα, ενώ φέτος μέχρι τώρα έχω βγάλει Mertens, UCL Martial, Fabinho, Milinkovic, Savic. Ευχαριστώ και συνέχισε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ, φίλε μου. Δεν νομίζω ότι αλλάζει, παιδιά, το pack lag. Απλά αλλάζει το δικό σας προσωπικό pack lag. Σίγουρα τη μία χρονιά μπορεί να είστε πιο άτυχοι, την επόμενη να είστε λίγο πιο τυχεροί και πάει λέγοντας. Δεν νομίζω ότι γενικά αλλάζει πολύ το pack lag. Απλά. Αλλάζει αυτό που είπα προσωπικά. Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι EA. Δεν νομίζω ότι το θέλει κιόλας να αλλάξει. Νομίζω ότι το αφήνει τυχαία και ειδικά φέτος που υπάρχουν και τα possibilities, probabilities, δεν ξέρω πώς το πούμε. Οι πιθανότητες, τέλος πάντων, στο πούμε ελληνικά, οι πιθανότητες που υπάρχουν στα πακέτα πλέον φαίνονται. Έτσι. Οπότε δεν νομίζω. Είναι καθαρά τύχη. Πάντως καλό είναι που είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός, δεν το ξέρεις. Δεν είναι ότι όλοι οι άλλοι πετυχαίνουν. Σίγουρα πετυχαίνουν κι άλλοι και θα το βλέπουμε. Γιατί βγαίνουν τα packs, έχει και ο Άρης στη σειρά που δείχνει πολλά packs από εσάς. Υπάρχει και σελίδα στο FIFA Community by FIFA Ελλάς που ανεβάζετε πάρα πολλά καλά packs. Οπότε μαζεύετε, βλέπετε τα pools όλων και νομίζετε ότι ανεβαίνει, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί φανταστείτε πόσα πακέτα ανοίγονται, έτσι. Λογικό είναι να βλέπουμε 2-3 καλά pools τη εβδομάδα, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Να δω αν είναι. Ναι, είναι από τον Γιώργο Σκουφαλέξης και μου λέει: Δήμο στα rewards του Weekend League, εφόσον έφυγαν τα monthly rewards, θα παλεύουν μόνο για τα εβδομαδιαία rewards ή κάπως τα monthly θα σχετίζονται με τα player picks που λέει στα rewards. Τα player picks, παιδιά, θα είναι τα monthly, απλά αντί να παίρνουμε 12, 15, 18, 10 μαζεμένα monthly στο τέλος του μήνα, θα παίρνουμε ανάλογα το rank που βγαίνουμε στο τέλος της εβδομάδας. Okay, δεν θα είναι monthly, θα είναι weekly rewards όμως. Θα είναι food champions rewards. Δεν μπορείς, αυτές κάρτες θα τις παίρνεις μόνο παίζοντας food champions. Στο silver νομίζω παίρνεις ένα player pick. Στο gold παίρνεις 2 player picks. Στο elite παίρνεις 3 player picks. Και στο top 100 κάπως χωρίζονται, παίρνεις από 4 έως 5 νομίζω player picks. Οπότε κάπως έτσι πάνε. Δεν έφυγαν εντελώς δηλαδή τα monthly. Απλά δεν είναι monthly πλέον και νομίζω ότι είναι καλύτερο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα σχόλια στο επόμενο επεισόδιο γιατί ξεκινάμε με το gameplay. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Είχα άγχος το πρώτο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά, βάλαμε τον γκολ. Τρώμε γκολ από σέντρα και κεφαλιά. Τι πρωτότυπο, το βλέπουμε πρώτη φορά στο βίντεο. Θα το ξαναδούμε μάλλον. Θα το ξαναδούμε λογικά. Εδώ στο 80 βλέπετε θα ξαναμπούμε μπροστά. Ήταν ένα δύσκολο match και νομίζω το έκανα πιο δύσκολο για τον εαυτό μου γιατί, όπως είπα, είχα άγχος για το πρώτο παιχνίδι. Ενώ ουσιαστικά, ακόμα από πολλούς, όλοι είχαν άγχος στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι είναι λογικό. Αλλά αν το δεις και από την άλλη πλευρά, δεν είναι τόσο λογικό γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι και ήταν να κάνεις. Δεν τελείωσε ο κόσμος, έχεις άλλα 29 παιχνίδια μπροστά σου, έτσι. Απλά είναι λίγο πιο πολύ ψυχολογικό το θέμα. Καλύτερα να ξεκινάς με μία νίκη παρά με μία ήττα. Σίγουρα η νίκη θα σε ανεβάσει περισσότερο, η ήττα θα σε ρίξει αρκετά αν ξεκινήσεις με ήττα. Αλλά στην ουσία είναι μία ήττα μπροστά σε άλλα 29 παιχνίδια που μπορείς να κάνεις και 29-0 που λέει ο λόγος και να κάνεις 29-1 και να πας το 100. Λέμε τώρα, έτσι. Απλά θέλω να πω ότι είναι στο μυαλό μας ότι το πρώτο παιχνίδι είναι τόσο μεγάλο. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι το δεύτερο παιχνίδι. Και είναι ίσως το πιο περίεργο ίσως το πιο περίεργο παιχνίδι που έπαιξα στο πρώτο Weekend League. Πολύ ωραίο τελείωμα του Malcolm. Έχω ξεκινήσει καλά, όπως βλέπετε, ανοίγω το σκορ πολύ νωρίς. Και στο 20, περίπου στο 21, θα βρω ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ, ακόμα ένα ωραίο γκολ σε αυτό το παιχνίδι με τον Gonzalo Guedes. Και θα το κάνω 2-0. Έχω τον απόλυτο έλεγχο. Ο αντίπαλος δεν έχει απειλήσει καθόλου, δεν έχει πατήσει περιοχή. Κόρνερ, περίεργο κόρνερ, κοντράρι μπάλα. Ανάποδο ψαλίδι. Σας θυμίζει κάτι? Το είδατε αρκετές φορές αυτό το Weekend League? Είναι περίεργο. Είναι πρωτόγνωρο το γκολ. Τι απ' όλα είναι. Και όπως βλέπετε, 2-2 στο 42. Ούτε το ημίχρονο πέρασε. Ο αντίπαλος θα κάνει το 2-2. Στις δύο φάσεις του, παιδιά. Ειλικρινά, στις δύο φάσεις που έκανε. Δεν ξέρω πού μου ήρθε αυτό. Δεν το διαχειρίστηκα καθόλου καλά. Όταν σας λέω καθόλου καλά, δεν μπορούσα να πιστέψω από πού μου ήρθαν αυτά τα δύο γκολ. Ο αντίπαλος δεν ήταν πουθενά στο γήπεδο. Και 2-3 πριν το ημίχρονο, παιδιά. Στο ημίχρονο έχανα αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, αλλά σίγουρα δεν θυμάμαι γιατί είχα θολώσει άσχημα. Όχι, είχα νευριάσει, δεν ρέιτζαρα καθόλου σε αυτό το Weekend League. Αλλά είχα θολώσει, δεν μπορούσα να καταλάβω πού ήρθε. Στο 48-2-4, και από εκεί ήρθε η κάτω βόλτα τελείως. Στο 57, καλά, ότι μπαίναν όλα μέσα, έτσι, ότι σου έκανε ο τύπος ήταν μέσα. 2-5, δεν μπήκα ποτέ ξανά στο παιχνίδι, δεν συνήλθα ποτέ από αυτό που έγινε, έχασα 2-6. Ήταν μια πολύ βαριά ήττα, αλλά δεν ήταν το σκορ που μου έκανε έκπληξη. Ήταν το πώς το παιχνίδι με το που έκανα το 2-0, όχι με το που έκανα το 2-0, με το που έγινε το 2-1 τελείωσα εγώ. Τελείωσα σαν παίκτης, τελείωσα μέσα από το παιχνίδι, τελείωσαν οι παίκτες μου, δεν ήταν πουθενά. 1-1, όχι το ιδανικό ξεκίνημα, αλλά ήταν και αυτό που έλεγα πριν. Κανονικά έπρεπε να το πάρω ως άλλη μια, ήταν μια ήττα, έχουμε άλλα 28 παιχνίδια και έχω 1-1. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Όμως δε σε παίρνει λίγο από κάτω. Εδώ βλέπουμε. Σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Πάρα πολύ ωραίο σκυλ, έτσι. Ο αντίπαλος κάνει πολλά πράγματα. Απλά πατάει ένα κουμπί να σεντράρει και άλλο ένα κουμπί να στουάρει και δεν ξέρω και καν αν σημαδεύει σέντρα, έτσι. Αυτό είναι το περίεργο. 0-2, 0-3. Εδώ με το rebound. Βέβαια, μην γελιέστε, τα έχω βάλει περίπλοκα. Δεν έγινε 1-2. Έγινε 2-1, έγινε 3-1 νομίζω. Αυτή η ήττα θα σας πω ποια είναι. Ποια ήττα είναι. Θα δούμε τις νίκες. Εδώ θα καταφέρω να κάνω το 1-3. Γενικά. Ήτανε, δηλαδή έτσι όπως πήγαν τα παιχνίδια και οι ήττες που έκανα, νομίζω αυτό οι 2-6 ήττα που δεν ήξερα από που ήταν, τελικά ίσως την άξιζα κιόλας. Ίσως ο αντίπαλος κατάλαβε τι έκανε και άρχισε και έπαιζε καλύτερα. Εδώ έγινε το 5-2, παιδιά. Εδώ έχουμε 5 νίκες και 2 ήττες. Ή το 5-3, συγγνώμη, 5-3 ήταν εδώ. Και αποφάσισα αφού είχε γίνει το 5-3 να αλλάξει ομάδα. Παιδιά, ναι, άλλαξα ομάδα, δεν την ένιωθα την ομάδα καθόλου και το πρόβλημά μου στην αρχή δεν κατάλαβα τι ήταν, την άλλαξα ενστικτοδός την ομάδα, αλλά αυτό που σκέφτηκα. Και το σκέφτηκα όχι πολύ μετά, μόλις την άλλαξα, ήταν το κέντρο. Στην επίθεση ήταν όλα καλά, η τριάδα ήταν μια χαρά μπροστά. Θα συζητήσω μετά για αυτήν την ομάδα.
Ήταν μια χαρά μπροστά στην επίθεση. Η άμυνα ήταν πολύ καλή, γιατί και ο Λάλα, ο inform που είχαμε, και αριστερό μπακ ο Μαρσέλο ήταν φοβερό. Ο Κοντίν πάρα πολύ καλό. Ο Λεγκλέ, έτσι και έτσι. Τον κάλυπτε όμω ο Κοντίν. Δεν μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά τον κάλυπτε ο Κοντίν. Αλλά το κέντρο. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή μου είχε φανεί all around και κομπλέ, και δεν είχα κανένα θέμα με το κέντρο. Ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν παίρνω πολλά πράγματα από το κέντρο. Κατάλαβα ότι λέει είναι πολύ μέτριο. Πάρα πολύ μέτριο. Στην ουσία δεν έκανε απολύτω τίποτα. Ήταν τόσο μέτριο που δεν ήταν αρκετά καλό σε κάτι και δεν πρόσφερε ουσιαστικά κάτι μέσα στο παιχνίδι. Και στο Wicked League δεν γίνεται να είσαι μέτριο. Δεν γίνεται έχει ένα παίκτη μέτριο. Δεν ήταν κακό. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακό. Ότι λέει ένα κατά παίκτη. Δεν ήταν. Αλλά ήταν μέτριο. Και αυτό δεν είναι αρκετά καλό για να προχωρήσει στο Wicked League. Και ειδικά σε ένα χώρο που είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο και στο κέντρο. Και γενικά και στο ποδόσφαιρο. Και στο FIFA είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο ρόλο των κεντρικών. Πρέπει να είναι σωστή. Ο Gondogbia απ' την άλλη είναι beast. Αλλά ένιωθα ότι στην επίθεση δεν έπαιρνα πολλά από αυτόν. Όχι ότι έπρεπε να παίρνω πολλά από τον Gondogbia. Εν τω μεταξύ τι λέω για τον Delaney, δεν τον χρησιμοποιούσα. Αλλά αυτό το είχα δει και πριν το Weekend League. Ο Vidal που είχαμε πάρει, που είδατε ότι πήραμε Vidal, δεν ήταν άσχημο. Δεν ήταν άσχημο. Φαινόταν ότι ήταν αρχό. Αλλά και αυτό τίποτα το ιδιαίτερο. Οκ, θα έκανε μια ωραία πάσα, θα σούταρε καλά, αλλά δεν είχε βάλει γκολ με τα μακρινά το σούτ μέχρι τώρα. Γενικά δεν ήμουν ευχαριστημένος. Ο Βας ήταν ο μόνος που έκανε τη διαφορά στο κέντρο, ήταν ο μόνος που πραγματικά ήταν παντού και ειδικά βοηθούσε και στην επίθεση και πάρα πολύ στην άμυνα. Εδώ ξεκινάμε με το πρώτο μας παιχνίδι με την Αγγλική 2-0 Rage Quit. Ξεκινάει πολύ φουριός η Αγγλική. Ο Ριτσάρλισον μάλιστα έβαλε και γκολ. Πολλοί μου το λέγατε και όλα μου στείλατε και μήνυμα και στο live του Τζέο που ήμουνα. Μακάρι να πάρει την φόρμα γιατί θα είναι καρτάρα, παιδιά. Θα είναι καρτάρα. Να ξέρετε, άλλαξε λίγο η ομάδα πάλι, όχι πολύ, γιατί ο Ριτσάρλισον έπρεπε να τον βελτιώσει και ο Αμπαμιλιάνγκ θα φεύγει, οπότε έπρεπε να πάρω άλλο ένα παίκτη. Θα δείτε πώς έγινε και η ομάδα και πώς είναι αυτή τη στιγμή, και θα συνεχίσει να είναι και θα δούμε πώς θα πάμε από εδώ και πέρα, γιατί μου αρέσει η ομάδα. Αλλά θα πω για την ομάδα στη συνέχεια. Κάνουμε το 6-3. Ναι, η μπροστά, όπως είπα, ήταν καλά. Ο Gondogbia αυτό. Ήταν beast, αλλά δεν νομίζω ότι άξιζε 30 χιλιάρικα τελικά. Δεν άξιζε 30 χιλιάρικα γιατί μπροστά με την μπάλα στα πόδια ήταν κακό. Τα σουτ του δεν υπήρχαν πουθενά, δεν μπορούσα να σουτάρω, δεν τόλμαγα να σουτάρω μετά από κάποια φάση με τον Gondogbia. Και εδώ, όπως βλέπετε, Σονάλντο. Μπήκε στη ζωή μας ο Σονάλντο. Νομίζω ξέχασα, έπρεπε να είχα βάλει την ομάδα, το ξέχασα. Την είχα κάνει record να σας δείξω. Σας το λέω τώρα γιατί δεν έβαλα το clip. Πήρα Σον στη θέση του Ριτσάρλισον, ακριβώς όπως είδατε την ομάδα. Έφυγε ο Ριτσάρλισον, μπήκε ο Σον. Και έφυγε ο Μπαμέγιαν γιατί τελείωσαν τα παιχνίδια και μπήκε ο Ζάχα. Γιατί? Στο ένα σύστημα που βάζω το attacking, που δεν είναι attacking, είναι το κανονικό μου σύστημα, είναι 4-1-2-1-2. Οι strikers είναι ο Ζάχα και ο Σον. Από πίσω ο Λούκας, Καμ, Άλλη και Λίγκαρντ, τα δύο CM και CDM ο Βεσίνο. Το Βετσίνο τώρα πρέπει να τον βελτιώσουμε σίγουρα. Εδώ μια, άλλη μια καλή νίκη. Και όπως βλέπετε είμαστε 15-6 πρέπει να είμαι εκεί. Εκεί κάνω το 15-6 παιδιά. Βελτιώθηκε αρκετά το ρεκόρ γιατί από 5-3 να είμαστε 15-6. Είναι καλά, είναι 10-13. Ήταν καλό, ένα καλό σερί. Εδώ, ναι. Όχι, καλά το άφησα εκεί πέρα, να δείτε πόσο είμαστε και αυτά. Άλλο ένα παιχνίδι με την Αγγλική, συνεχίζουμε. Ναι, αυτό που έλεγα, ότι στο πρώτο, το πρώτο μου σύστημα είναι 4-1-2-1-2, ξεκινάω. Έτσι όπως σας είπα. Και μετά, όταν θέλω να το ηρεμήσω το παιχνίδι, γιατί στο 4-1-2-1-2 έχω constant pressure και πιέζω ψηλά, όταν θέλω να ηρεμήσω το παιχνίδι, γυρίζω 4-2-3-1. CDM είναι ο Άλλη και ο Βετσίνο. Ο Άλλη, παιδιά, κοιτάξτε, κάνει εδώ ο Χαντάνοβιτς. Αυτά είναι τα animation που λέγαμε πριν για τους τερματοφύλακες. Γιατί να κάνει τέτοιο animation, ας πούμε, δεν ξέρω. Ναι, όπως έλεγα, ο Άλλη, παιδιά, δουλεύει πάρα πολύ σε CDM. Είναι δυνατός, είναι γρήγορος, είναι ψηλός. Πάρα πολύ καλός. Και CM και CDM και CAM νομίζω μπορεί να παίξει εξίσου καλά και στις τρεις θέσεις. Πάρα πολύ καλός. Ο Άλλη αξίζει τα χρήματά του όπως και δίποτε, αν θέλετε να τον πάρετε. Όπως και δίποτε. Είναι σκυλί που λέει και ο Μάντνεϊ. Λοιπόν. Οπότε γυρίζουμε 4-2-3-1, CDM Βετσίνο και άλλοι. Κάμο Λίγκερ, δεξιά ο Λούκας, αριστερά ο Ζάχα που ήταν striker στο προηγούμενο σύστημα. Μπορεί να παίξει πολύ άνετα αριστερά και δεξιά, οπότε μπαίνει αριστερά. Και εδώ είναι ένα δύσκολο παιχνίδι που παίρνουμε προς το τέλος με το Σον. Και striker ο Σον εννοείται στο 4-2-3-1. Οπότε βολεύει το σύστημα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα έτσι όπως έχουμε τους παίκτες, γιατί ο Ζάχα μπορεί να παίξει. Και κεντρικά και στα πλάγια. Ο Λούκας το ίδιο. Ο Σον το ίδιο. Αλλά ο Σον ούτως ή άλλως είναι σε όλα τα συστήματα striker. Ο Άλλη είναι μια χαρά.
Έχω στο μυαλό μου κάποιες βελτιώσεις στην ομάδα, κάποια upgrades. Θα τα δούμε σε επόμενο επεισόδιο αυτά. Αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δεν σας έχω σποιλάρει τι έχουμε κάνει, όπως είδατε. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στο Weekend League που έπαιξα. Προηγείται ο αντίπαλος με ψαλιδάκι. Κάνω το 1-1 με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι OP. Για ποιο λόγο να είναι 1-1 το παιχνίδι. Δεν θα έχει μπει κανένα από τα δύο γκολ. Εντάξει. Ίσως το. Δεν το λέω επειδή ήταν δικό μου, ίσως μπορούσε να είχε μπει για την κεφαλιά. Το ψαλιδάκι δεν ξέρω τι φάση, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι φάση. Εδώ Mbappé, δυστυχώς είναι Mbappé. Και θα καταφέρει να βάλει αυτό το γκολ. Και εδώ προσπαθώντας να μεταφέρω την μπάλα γρήγορα, μπας και σοφαρίσω προς το τέλος. Θα κάνω το λάθος. Ο αντίπαλος, μάλλον ένα ίδιο πλασέ. Που θεωρώ ότι ο Χαντάνοβιτς θα μπορούσε να έχει βγάλει. Θα κάνει ένα 3, θα τελειώσει το παιχνίδι. Και αυτή η ήττα μας βλέπει στο. Σε ποιο. Για να δούμε το rank. Στο Gold 1. Θα τελειώσουμε Gold 1 λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο μας rank. 20 νίκες, 8 ήττες. Που σημαίνει ότι είχαμε πιάσει Gold 1. Είχαμε πιάσει Gold 1 και μας έμειναν 4 παιχνίδια. Πρέπει να κάνω 4 στα 4 για να πάω Elite 3. Δεν τα κατάφερα. Μου έμειναν 3 στα 3 που πρέπει να κάνω. Έκανα την ήττα σε αυτό. Έμειναν 2 παιχνίδια, δεν υπήρχε λόγος να τα παίξω. Δεν υπάρχουν καν monthly πλέον. Οπότε ναι. Αυτά, Gold 1 reward θα έχουμε. Το επόμενο επεισόδιο δεν ξέρω τι θα έχει, αλλά θα έχει σίγουρα rewards από Squad Battles. Like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν είναι εγγεγραμμένοι και θα τα πούμε σε επόμενο. Μέχρι τότε, γεια χαρά.